Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπέν το εξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο μικρό άστρο. Δύσκολη καιρή. Ήρθε το φαγητό! Ο, γεια σας, κύριε Έλφ. Υπέροχη μέρα. Ναι, πράγματι είναι. Γεια σου, Χόλι. Γεια, Μπεν. Έλα επάνω. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του που μας έφερε το φαγητό. Ναι, τι θα κάναμε χωρίς τα ξωτικά? Δεν έχω ιδέα, μεγαλειότατε. Γεια σας, κύριε Έλφ. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, δηλαδή, ναι. Μήπως θα μπορούσατε να μας πληρώσετε σήμερα? Να σας πληρώσουμε? Ναι, δεν έχετε πληρώσει καθόλου εδώ και πολλά χρόνια. Ω, φυσικά. Πώς ακριβώς σας χρωστάμε? 492 χρυσά νομίσματα. Πω πω, είναι πάρα πολλά. Μην ανησυχείς, Μπεν. Θα βρούμε εύκολα τα χρήματα. Έτσι δεν είναι, Νταντά? Τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα, Χόλι. Αλήθεια? Όχι. Αλλά στο μαγικό μπαούλο χρημάτων. Ω, έχει μόνο ένα κέρμα μέσα. Μόνο ένα χρειαζόμαστε. Το βάζω μέσα στο μπαούλο. Αυτό ακούγεται σαν ποπκόρν. Μην ανοίξεις το καπάκι μέχρι να σταματήσει. Εντάξει, θα αδειάσω τον μπαούλο. Λοιπόν, Μπεν, πέτα μέσα το κέρμα. Μα εγώ δεν έχω κέρμα, τα εξαφάνισες όλα. Ω, χωρίς ένα κέρμα δεν μπορώ να φτιάξω χρήματα. Εγώ έχω ένα κουμπί. Μπορεί να πετύχει. Πάλι κάνεις από popcorn. Ω, τώρα γέμισε με κουμπιά. Νταντά, μπορείς να ψωνίσεις με κουμπιά, πες μου. Κύριε Έλφ, θα μπορούσα να σας πληρώσω με κουμπιά? Όχι. Το μαγικό μπαούλο χρημάτων χάλασε. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Για κάποιο λόγο φτιάχνει μόνο κουμπιά. Και πρέπει να πληρώσουμε τον κύριο Έλφ. Μην ανησυχείς, Χόλι. Θα βρω λύση. Αισθάνομαι λίγο άσχημα, αλλά το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε χρήματα σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεστε άσχημα. Κανένας απολύτως λόγος. Με συγχωρείτε και τα λοιπά. Όχι, όχι. Σας παρακαλώ, μην το σκέφτεστε. Ωραία. Όταν θα έχετε χρήματα, ενημερώστε με και θα φέρω αμέσως το φαγητό σας. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλά νέα και κακά νέα. Και ποια είναι τα κακά νέα? Τα κακά νέα είναι πως δεν έχω καθόλου καλά νέα. Ο κύριος Έλφ πήρε πίσω το πρωινό μας. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Σε τι χρησιμεύουν τα χρήματα? Δεν είμαι σίγουρη, καλή μου Χόλι. Στα ξωτικά φαίνεται πως αρέσουν. Δεν μπορείς εσύ να φτιάξεις το μαγικό μπαούλο, μπαμπά? Μα δεν έχει χαλάσει. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα χρυσό νόμισμα. Ποιος έχει ένα? Αυτό είναι το πρόβλημα, καλέ μου. Κανείς δεν έχει ένα. Λοιπόν, πώς θα βρούμε ένα χρυσό νόμισμα? Ο μπαμπάς μου πληρώνεται με χρυσά νομίσματα από τη δουλειά του. Αλήθεια? Μπορείς να δουλέψεις κι εσύ, μπαμπά, για να πάρεις ένα χρυσό νόμισμα. Θα μπορούσα να το δοκιμάσω κι εγώ. Τι είδους δουλειά σκέφτεσαι να κάνεις, μπαμπά? Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι καλός σε πολλά πράγματα, αφού είμαι βασιλιάς. Α, σοφέ γέροντα. Ψάχνω για μια δουλειά. Ωραίο το αστείο σας, μεγαλειότατε. Όχι, μιλάω σοβαρά. Πρέπει να κερδίσω ένα χρυσό νόμισμα. Μάλιστα. Κανονικά θα πηγαίνετε στο γραφείο ευρέσεως εργασίας των ξωτικών. Όμως στην περίπτωσή σας... Όχι, όχι. Σε διατάσσω να μου φερθείς όπως σε όλους. Μάλιστα, κύριε. Όνομα... Ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς. Η τελευταία σας ασχολία... Βασιλιάς. Βασιλιάς. Τα προσόντα σας... Είμαι βασιλιάς. Δεν έχουμε κάποια εργασία για σας αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε κατασκευαστή παιχνιδιών ή αγρότη ή ένα ναύτη. Ω, μπαμπά, ο ναύτης έχει πλάκα. Ναι, μου αρέσει να παίζω με καράβια. Θα είστε ένας ναύτης στο νέο μας καράβι, μεγαλειότατε. Ο βασιλιάς! Ζητώ! Δεν είμαι βασιλιάς σήμερα.
Είμαι ένας απλός ταπεινός ναύτης. Μα χρειαζόμαστε ένα βασιλιά για να εγκαινιάσει το νέο μας πλοίο. Πολύ καλά, λοιπόν. Θα γίνω βασιλιάς για ένα λεπτό. Εγκαινιάζω αυτό το πλοίο. Ζητώ! Τώρα φερθείτε μου σαν να είμαι ένας απλός ναύτης. Ωραία! Ξεκινάμε σφουγγάρισμα. Ωραία! Θα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά, μπαμπάκα. Είναι λίγο βαρετά. Δεν ζωηρεύουμε τα πράγματα με λίγη μαγεία. Όχι, μπαμπά. Στα ξωτικά δεν αρέσουν τα μαγικά. Η δική σου δουλειά έχει πλάκα. Ας αλλάξουμε. Φυσικά, μεγαλειότατε. Πολύ καλύτερα. Ω, αυτό έχει πλάκα. Πρόσω και δεξιά, γρήγορα. Τι θα πει πρόσω και δεξιά. Δεν μπορεί να μου τα πει λίγο πιο απλά. Πέσαμε σε ξέρα. Μην καταλήψτε το σκάφος. Γεια σας, μεγαλειότατε. Πώς πάνε τα πράγματα? Πολύ καλά. Όμως το πλοίο δεν ήταν πολύ γερό. Μήπως έχετε ένα άλλο? Ίσως δεν είναι η κατάλληλη δουλειά για εσάς, μεγαλειότατε. Τι άλλες δουλειές μου πρότεινε η γραμματέας να κάνω? Το εργοστάσιο παιχνιδιών, μπαμπά. Θα έχει πλάκα. Ο βασιλιάς! Δεν είμαι βασιλιάς σήμερα. Είμαι ένας απλός ταπεινός εργάτης, όπως είστε εσείς. Μα χρειαζόμαστε έναν βασιλιά για να ελέγξει τα παιχνίδια. Εντάξει, θα γίνω βασιλιάς για λίγο. Υπέροχα. Ωραία. Και τώρα δουλειά σαν ένας απλός ταπεινός εργάτης. Τι πρέπει να κάνω? Πατάς αυτό το κουμπί και βγαίνει μια γλίτσα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον να κάνω? Κατασκευή παιχνιδιών, ας πούμε? Όχι, μεγαλειότατε. Να τα χρωματίζω? Καλύτερα όχι. Πακετάρισμα? Όχι. Για σήμερα θα είστε τοξωτικό γλίτσα. Πάρα πολύ ωραία, μπαμπάκα. Νομίζω πως έχω γίνει πολύ καλός πλέον. Μην το κάνεις τόσο γρήγορα, μπαμπά. Τι? Πιο γρήγορα? Εντάξει. Πώς θα πηγαίνετε, μεγαλειότατε? Πάπιο πλημμύρα! Ίσως τελικά δεν είστε φτιαγμένος για εργάτης, μεγαλειότατε. Ποια ήταν η τελευταία επιλογή εργασίας? Ίσως δουλειά στο αγρόκτημα, μπαμπάκα. Ο βασιλιάς έφτασε για την έναρξη του χορού του θερισμού. Ζήτω! Δεν είμαι βασιλιάς σήμερα. Είμαι εδώ ως ένας απλός αγρότης. Μα είναι η μέρα γιορτής. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ακούσατε τον βασιλιά πίσω στις δουλειές σας. Πολύ ωραία. Τι κάνω τώρα? Η κολοκύθα χρειάζεται πότισμα για να οριμάσει και να μεγαλώσει. Δεν μεγαλώνει. Χρειάζεται χρόνο, βασιλιά Τσουκνίδα. Πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ας επιταχύνουμε την ανάπτυξη με λίγη μαγεία. Όχι, μπαμπά. Έτσι θα μεγαλώσει γρήγορα. Πω, πολύ μεγάλη κολοκύθα. Μεγαλώνει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει. Η κολοκύθα θα εκραγεί. Ωραία. Νομίζω πως ολοκλήρωσα πια μια μέρα σκληρής δουλειάς. Πόσα νομίσματα κέρδισες, οφεγέροντα? Ως ναύτης, κύριε, κερδίσατε ένα χρυσό νόμισμα. Όμως βυθίσατε το πλοίο, οπότε το παίρνω πίσω. Για τη δουλειά στο εργοστάσιο κερδίσατε ένα χρυσό νόμισμα. Όμως προκαλέσατε πάπιο πλημμύρα, οπότε το παίρνω πίσω. Και για τη δουλειά στο αγρόκτημα κερδίσατε ένα χρυσό νόμισμα. Αλλά προκαλέσατε την έκρηξη της κολοκύθας, οπότε το παίρνουμε και αυτό πίσω. Μα χρειάζομαι ένα χρυσό νόμισμα. Αυτό δηλαδή σημαίνει πως θα πρέπει να ξαναδουλέψω και αύριο? Όχι! Ορίστε, πάρτε το χρυσό νόμισμα και μην γυρίσετε αύριο. Ένα χρυσό νόμισμα. Το κέρδισα με την αξία μου. Ω, πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου. Το βάζουμε στο μαγικό μπαούλο νομισμάτων και... Κάνει και πάλι σαν ποπκόρν. Είναι γεμάτο με χρυσά νομίσματα. Είμαστε πολύ πλούσιοι. Ζητώ! Μπράβο, καλέ μου, μπαμπά. Δούλεψες πολύ σκληρά σήμερα. Πλάκα είχε! Λοιπόν, φεύγω τώρα. Δεν θέλω να αργήσω. Και τώρα πού πηγαίνεις, μπαμπάκα? Πάω για δουλειά. Αποφάσισα να δουλεύω τα απογεύματα. Μα έχουμε χρήματα, μπαμπά. Η δουλειά δεν είναι μόνο για τα λεφτά, Χόλι. Τα ξωτικά με χρειάζονται. Μεγαλειότατε, σε χρειαζόμαστε. Βλέπεις? Θέλουμε να γίνεις ο βασιλιάς μας πάλι. Μα οι βασιλιάδες δεν δουλεύουν.
Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος. Μα εσείς είστε χρήσιμος. Χρειαστήκαμε βασιλιά για να εγκαινιάσει το πλοίο μας. Είναι αλήθεια. Εγκαινίασες το πλοίο των ξωτικών, μπαμπά. Παρόλο που το βούλιαξες λίγο αργότερα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα παιχνίδια αν δεν τα ελέγξει ο βασιλιάς. Και το πιο σημαντικό, ο βασιλιάς δίνει την έναρξη του χορού του θερισμού. Κατάλαβα. Τότε λοιπόν, ας ξεκινήσουν οι χοροί. Ζήτω! Ίσως τελικά είμαι καλός στο να είμαι βασιλιάς. Πιστεύω πως είναι η δεύτερη καλύτερη δουλειά σου. Αλήθεια. Και ποια είναι η πρώτη δηλαδή? Να είσαι μπαμπάς. Ha 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 ha!